χαστούκι από την Ευρώπη στον Ερντογάν για τις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυστηρά μηνύματα Παυλόπουλου και Τσίπρα στην Άγκυρα. Έντονη αντίδραση της Αθήνας στους τουρκικούς λεονταρισμούς. Σε ποια μέτρα ελάφρυνσης και παροχών καταλήγουν Τσίπρας και Τσακαλώτος. Τι θα γίνει με το τελικό σχέδιο των 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δίπλα-δίπλα σε τραπέζι στην Κρήτη Αλέξης Τσίπρας και Παύλος Πολάκης. Σφοδρή επίθεση από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Στενό μαρκάρισμα από τον πρωθυπουργό για την τηλεμαχία των δύο. Το παρασκήνιο της παραίτησης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημήτριου. Η συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Τα σενάρια για κακοδιαχείριση στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και ο πιθανός διαδοχός του. Βίντεο με τη δράση του Τζογαδόρου Διαρρήκτη. Έσπαγε με πέτρες πρακτορία του ΟΠΑΠ και έκλεβε μόνο λαχεία και ξυστό. Άθικτα τα ταμεία των καταστημάτων. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο του Open στις 7. Η χειρό τελεσίγραφο προς την Άγκυρα έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κλιμακούμενες προκλήσεις της, μετά και από την ενημέρωση που έλαβαν οι Βρυξέλλες από Αθήνα και Λευκοσία για τις κινήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυστηρά μηνύματα προς τη γείτονα χώρα έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, αλλά και ο πρωθυπουργός. Με την στάση της η Τουρκία δεν βοηθάει στο διάλογο, τόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Ως σοβαρότατη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτιμούν Αθήνα και Λευκοσία την απόφαση της Άγκυρας να εκδώσει ναύτεξ για γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Η Τουρκία δεν μπορεί να αυθαιρετεί και δεν θα την αφήσουμε να αυθαιρετεί. Έχουμε και τη βούληση και τη δύναμη. Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Ένα μήνυμα αποφασιστικότητας σε όσους νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν τους καουμπόιδες στην περιοχή. Το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να γίνεται από όλους σεβαστό. Και θα γίνεται από όλους σεβαστό. Διότι εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε και θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με όποιο τρόπο και αν χρειαστεί. Είτε μόνοι μας είτε με τους συμμάχους μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του δηλώνει ότι θα προχωρήσει και σε άλλες διπλωματικές ενέργειες εκτός από την κοινοποίηση στο ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Καταδικάζουμε την απόφαση της Τουρκίας να προβεί σε παράνομη γεώτρηση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καλούμε την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις παράνομες δραστηριότητές της. Το ιδανικό για μένα θα ήταν, αφού έχουμε τόσο καλές σχέσεις υποτίθεται με τους Αμερικανούς και με τους Ισραηλινούς τον τελευταίο καιρό, στο σημείο στο οποίο έχει οριστεί να γίνει η ναύτεξ, να ανακοινωθεί ότι τις επόμενες 15-20 μέρες θα γίνεται μια κοινή αεροναυτική άσκηση, να περάσει ένα μήνυμα ότι σε αυτή την περιοχή δεν μπορείς να παίξεις. Η Κύπρος έχει ήδη δρομολογήσει ενέργειες σε νομικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, διεμήνυσε ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Η κυβέρνηση έχει μελετήσει επισταμένως, έγιναν και γίνονται ενέργειες. Το τουρκικό γεωτρύπανο Φατίχ βρίσκεται αυτή την ώρα δυτικά από την Πάφο. Πολύ κοντά στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας-Κύπρου, οριοθέτηση την οποία αμφισβητεί η Άγκυρα, καθώς δεν αποδέχεται πλήρη επίρρεια στο Καστελόριζο. Εντός της Κυπριακής ΑΟΣ εξακολουθεί να βρίσκεται και το άλλο τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός, το οποίο παρακολουθείται από τις κυπριακές αρχές. Το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις επιβαρύνθηκε και μετά τη χθεσινή αποχώρηση της Τουρκίας από την τελετή αλλαγής του ανώτατου διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, διαμαρτυρόμενη διότι έλαβε πρόσκληση στην τελετή εκπρόσωπος της Κύπρου. Μήνυμα στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, να σταματήσει τις παράνομες ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΣ έστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, τη Μαρία Ψαρά, για να δούμε, Μαρία, μαζί τι ακριβώς είπε σήμερα η κυρία Μογκερίνη. Πραγματικά, Στέλλα, σε μια πάρα πολύ αυστηρή ανακοίνωσή της, η διαστόματος της ΗΠΑ της εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Φεντερίκα Μογκερίνη, εξέφρασε τις ανησυχίες της για την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική
ζώνη της Κύπρου, Στέλλα. Υπενθυμίζει η Φεντερίκα Μογκερίνη ότι το Μάρτιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε καταδικάσει έντονα τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και σε αυτό το πλαίσιο, λέει η Μογκερίνη, καλούμε επιγόντως την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΣ και να απέχει από οποιαδήποτε ανάλογη παράνομη ενέργεια. Διαμηνεί δε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει κατάλληλα στο πλαίσιο πλήρους αλληλεγγύης προς την Κύπρο, Στέλλα. Αυστηρή λοιπόν προειδοποίηση από την πλευρά της Ευρώπης. Ευχαριστώ θερμά την Μαρία Ψαρά. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Την παρέτησή του στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο υπέβαλε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ο οποίος μάλιστα ταξίδεψε στο Φανάρι προκειμένου να συναντήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, τη Μαρία Ζαχαράκη, για να δούμε, Μαρία, μαζί όλο το παρασκήνιο και τι πρέπει να περιμένουμε τώρα για την επόμενη μέρα, αν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους διαδόχους. Στέλλα, να πούμε καταρχάς ότι η παρέτηση αυτή έρχεται έπειτα από 2 χρόνια έντονης παρασκηνιακής αντιπαράθεσης μεταξύ Φαναρίου και Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήσει τουλάχιστον άλλες 3 φορές την παρέτηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου έπειτα από την έντονη φημολογία εδώ και 2 χρόνια για κακοδιαχείριση στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, αλλά και για το πάγωμα της κατασκευής του Ναού του Αγίου Νικολάου δίπλα στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, λόγω έλλειψης κονδυλίων. Σήμερα λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος ήρθε εδώ στο Φανάρι με δική του πρωτοβουλία για να επισκεφτεί τον κύριο Βαρθολομαίο και έπειτα από 1,5 ώρα συνομιλίας ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος τελικά υπέβαλε την παρέτησή του, αφού όπως φαίνεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν φαίνεται να πίστηκε από τα επιχειρήματα του κυρίου Δημητρίου, να παραμείνει δηλαδή στη θέση του και να τακτοποιήσει τα εκκρεμή ζητήματα. Εχμή του δόρατος, όπως είπαμε, θεωρείται η κατασκευή του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, όπου για τον οποίο δόθηκαν κάποια χρήματα να κατασκευαστεί, αλλά αυτά τα χρήματα ή δόθηκαν αλλού ή φαίνεται να έγινε κάποια κακή διαχείρισή τους και γι' αυτόν τον λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος φαίνεται να είναι υπεύθυνος. Τώρα, όσον αφορά το διάδοχο του Δημητρίου στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Το διάδοχο, καταρχάς, να πούμε ότι τον αποφασίζει η Ιερά Σύνοδος εδώ στο Φανάρι. Στις 9 έως τις 11 Μαΐου έχει αποφασιστεί να γίνει η επόμενη σύνοδος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα υποβάλει πρώτα την επιστολή παρέτησης προς τους αρχιερείς του κυρίου Δημητρίου και αν οι αρχιερείς, όπως αναμένεται, την κάνουν αποδεκτή, τότε θα κινηθεί η διαδικασία για την πλήρωση της χειρεύουσας αυτής θέσης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής. Τώρα, είτε θα γίνει άμεσα, δηλαδή μέσα σε αυτή τη σύνοδο, είτε σε κοντινό χρονικό διάστημα. Αν αποφασίσει λοιπόν να γίνει άμεσα, δηλαδή από τις 9 ως τις 11 Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα τότε δηλαδή, οικουμενικός, ακριβώς, Στέλλα, τότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι αρχιερείς θα κάνουν πρόταση 3 ονομάτων και θα καταρτιστεί το λεγόμενο τριπρόσωπο. Η σύνοδος που αποτελείται από 12 αρχιερείς θα διαβουλευτεί και έπειτα θα προχωρήσει στην εκλογή νέου αρχιεπισκόπου, αφού βέβαια δει ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της θέσης, ποια είναι τα προβλήματα της αρχιεπισκοπής. Και αν ακριβώς αυτά τα ονόματα, μάλιστα, που θα προταθούν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Και ακούγονται φυσικά τα ονόματα που ακούγονται μέχρι στιγμής. Είναι ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος και ηγούμενος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, ο Μητροπολίτης Δαρδανελίων Νικήτας και τέλος ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλέοντας. Μάλιστα, μένει να δούμε όταν θα γίνει αλλαγή και τα άλλη ποιος εξ αυτών θα αναλάβει νέα καθήκοντα. Ευχαριστώ θερμά την Μαρία Ζαχαράκη. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην ατζέντα της οικονομίας. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τις 120 δόσεις σε ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στην εφορία. Στο επίκεντρο μπαίνουν όμως και τα θετικά μέτρα που σχεδιάζει να φέρει η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είχε από το μεσημέρι μπαράζει σκέψεων με το οικονομικό επιτελείο. Πάμε να συνδεθούμε με το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Σπανός. Βασίλη.
Στέλλα, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και πριν από λίγα λεπτά διήρκησε η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον κύριο Χουλιαράκη. Ήταν ο κύριος Δραγασάκης εδώ και φυσικά η κυρία Αξιόγλου για το θέμα των 120 δόσεων, όπως πολύ σωστά είπες. Να πούμε πως το πακέτο για το οποίο συζητούν έχει ύψος περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό αφορά στο υπερπλεώνασμα των ετών 2019-2020. Φυσικά το επιτελείο κράτησε τα χαρτιά του κλειστά. Δεν έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις για το ποιες ακριβώς θα είναι οι φόροι ελαφρύνσεις ή τα έκτακτα πακέτα που ενδεχομένως να δοθούν. Ενώ πριν από λίγα λεπτά βγήκε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και κατευθύνθηκε προς το Περιοδικό Μέγαρο, όπου θα γίνει εντός ολίγων λεπτών η ορκομοσία του νέου Υπουργού Τουρισμού, του κυρίου Φίλιππου Δεγοραπολού. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Βασίλη Σπανό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην μαραθώνια αυτή η σύσκεψη φαίνεται πως κλειδώνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για το θέμα των 120 δόσεων σε φορεία αλλά και στα ταμεία. Ο Βασίλη Τσεκούρας είναι μαζί μας για να δούμε μαζί, Βασίλη, τις βασικές πτυχές αυτής της ρύθμισης. Μια ρύθμιση που θα έρθει άμεσα στη Βουλή, τουλάχιστον αυτό έχει προαναγγείλει και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι υπουργοί. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε είναι ότι θα είναι πολύ μικρές οι δόσεις. Δηλαδή, για την εφορία, η ελάχιστη δόση θα είναι μόλις 20 ευρώ. Φυσικά αυτό κατά περίπτωση ανάλογα πάντα με το πόσα χρήματα μπορεί να διαθέσει ο κάθε οφειλέτης για τα χρέη του. Ενώ τα χρέη στα ταμεία, οι δόσεις θα είναι από 50 ευρώ και πάνω, ελάχιστη δόση 50 ευρώ. Για τους αγρότες όμως θα είναι 30 ευρώ η ελάχιστη δόση. Τώρα, για τη ρύθμιση για τα χρέη στην εφορία, αυτό το πακέτο που παρουσίασε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου αφορά 18 έως 120 δόσεις για οφειλές προς την εφορία. Δεν θα υπάρχει κανένας κόφτης για εισοδήματα μέχρι 10 ή 12.000 ευρώ. Αυτό μένει να δούμε πώς έχει αποτυπωθεί μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ για πολύ υψηλότερα εισοδήματα εξαρτάται από το πόσα χρήματα μπορεί να διαθέσει με βάση το ετήσιο εισόδημά του ο οφειλέτης. Αν κάποιος πληρώσει εφάπαξ, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Θα διαγράφονται 100% οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Να δώσουμε και ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης, ο οποίος έχει ένα εισόδημα το οποίο δεν είναι πολύ υψηλό, μόλις 12.000 ευρώ, μπορεί να πληρώνει 1.200 ευρώ το χρόνο. Πώς προκύπτει? Το 10% του ετήσιου εισοδήματός του. Έτσι ακριβώς θα υπολογίζεται. Ή 100 ευρώ το μήνα. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει ένα χρέος, για παράδειγμα, το οποίο είναι γύρω στις 6.000 ευρώ, θα πληρώνει τότε, θα πληρώσει 60 μηνιαίες δόσεις. Και για τα ασφαλιστικά ταμεία, ένας μη μισθωτός θα μπορεί να επανυπολογίσει μόνο το διάστημα το 2002 μέχρι το 2016 με κούρεμα. Αυτό τι σημαίνει? Με βάση τον νόμο Καντρούγκαλο θα κουρευτούν οι οφειλές προς τα ταμεία, αλλά θα έχει πολύ μικρότερες συντάξιμες αποδοχές. Μάλιστα. Και επίσης θα μπορεί κάποιος, Βασίλη, να ρυθμίζει και χρέη σε δήμους. Και σε δήμους, και αυτά θα ρυθμίσει την εβδομάδα και πάλι, Στέλλα, σε 120 δόσεις. Από Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε όλα τα νεότερα. Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσεκούρα. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό πεδίο. Χαρακτήρα προσωπικής σύγκρουσης δίνουν στην προεκλογική περίοδο Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ταυτίζει το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με αυτό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και επιμένει να πιέζει για τηλεμαχία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μήνυμα για πολιτική αλλαγή έστειλε εκ νέου σήμερα από την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ και τώρα είμαστε σε θέση, με σχέδιο και με ασφάλεια, να προχωρήσουμε σε ελαφρύνσεις. Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει ανακοινώσεις για φοροελαφρύνσεις και μόνιμη ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων, η οικονομία αποτελεί το κύριο πεδίο αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση για τις συντάξεις, τα επιδόματα, τα δώρα και το αφορολόγητο. Υπόσχεται η αξιωματική αντιπολίτευση να σαρώσει αν εκλεγεί τα κοινωνικά επιδόματα. Τον ακούω συνέχεια να διαστρεβλώνει τις δικές μου θέσεις. Θέλει να καταργήσει και το δώρο των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα. Πάλι ψέματα λέει. Δεν μπορεί να φανταστεί τι αξία έχει και τι σημαίνει για κάποιον που έχει ένα χαμηλό μισθό το δώρο των Χριστουγέννων. Τον ενοχλεί που η δικιά μας κυβέρνηση ήταν αυτή που θέσπισε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ως γόνος που μεγάλωσε και έζησε στα μεγάλα σαλόνια και που έμαθε να διαχειρίζεται τα εκατομμύρια των offshore των οικογενειακών του επιχειρήσεων, δεν ξέρει τι σημαίνει για κάποιον που έχει ένα χαμηλό εισόδημα να παίρνει ένα επίδομα των 100, των 150 ευρώ το μήνα. Ο ίδιος είναι με τις ελίτ. Απ' τη μία έκοψε το ΕΚΑΣ, αλλά απ' την άλλη
έβαλε τον κύριο Κόκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει παππού, αλλά δεν έχει πατέρα. Αυτό το κατοστάρικο, αυτό το εκατοπενιντάρι, το θεωρεί ανώφελο και το χαρακτηρίζει πρημοδότηση της φτώχειας. Λες και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν από επιλογή να είναι φτωχοί. Να ψηφίσει μαζί μας την τροπολογία για την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου που μόνος του ψήφισε. Μετά το «Όχι τώρα» σε debate από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας μετατρέπει κάθε μέρα την πρόσκληση σε πρόκληση. Αποφεύγει σαν το διάλογο το Λιβάνι μια εφόλιστη σύλλη στη τηλεοπτική αναμέτρηση. Στις εθνικές εκλογές θα συζητήσω με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν τον πειράζει που χρεώνεται την ιτοπάθεια και τη φυγομαχία. Του αρκεί που θα γλιτώσει την πολιτική συντριβή. Ευχαρίστως να μιλήσω και σε ξεχωριστό debate με τον αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Γιατί δεύτερο κόμμα θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Κανείς δεν κατάφερε σε αυτόν τον τόπο να δοξαστεί κρυπτόμενος. Να προκηρύξει άμεσα εθνικές κάλπες, ώστε να χάρει γρήγορα τις τηλεοπτικές στιγμές που αναζητά. Και οι δύο αρχηγοί εκτιμούν ότι το κόμμα τους θα επικρατήσει. Θέτουν το δίλημα της κάλπης και ανταλλάσσουν φαρμακερά βέλη. Δεν πήραμε το τιμόνι της χώρας γιατί μας το χάρισαν οι ισχυροί ή μας το κληρονόμησταν οι ξακουστοί πρόγονοί μας. Εμάς μας έφερε στη θέση αυτή η συλλογική δύναμη του λαού μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι κόμμα της κρίσης. Η συνέχεια της φράσης του Κυριάκου Μητσοτάκη όμως συνέπεσε με κάτι απρόοπτο. Ο ίδιος το ερμήνευσε ως σημάδι τύχη. Οι αντίπαλοι του πάντως κάνουν λόγο για κακό ιονό. Με το που είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της κρίσης, κλείσαν τα φώτα. Όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Και η επόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα των παθών, μεταχρονολογημένα, για τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Η αντιπαράθεση Τσίπρα-Μητσοτάκη θα κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Δίπλα-δίπλα βρέθηκαν Αλέξης Τσίπρας και Παύλος Πολάκης, κλείνοντας με βραδινό τραπέζι την περιοδία του Πρωθυπουργού στην Κρήτη. 2-24 ώρα προτού η Νέα Δημοκρατία καταθέσει πρόταση μομφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, παραλληλίζοντας Τσίπρα και Πολάκη με την ρωσική μπάμπουσκα. Πέμπτη βράδυ ήταν η χορή. Την Παρασκευή ήρθε η ώρα για τα κριτικά εδέσματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν από τη συζήτηση στη Βουλή, επί της πρότασης μομφής που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία, έκατσε στο ίδιο τραπέζι με τον υπουργό του. Τους χώριζε μόνο μία καρέκλα, αυτή της Μπέτης Μπαζιάννα. Για απόλυτη ταύτιση Τσίπρα-Πολάκη έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παραλύλησε τους δύο με τις μπάμπουσκες. Ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας μου θυμίζει κάτι ρώσικες κούκλες. Τις μπαμπούσκες. Τις ανοίγεις και όλο πέφτεις πάνω σε νέες μεταμφιέσεις. Μόνο που καταλήγεις κάποια στιγμή στην τελευταία κούκλα. Και αυτή δεν ανοίγει άλλο, που δεν είναι άλλη από τη μορφή του Παύλου του Πολάκη. Η πέτρα του σκανδάλου πάντως δεν νιώθει την ανάγκη, ημέρες μετά την επίθεση σε βάρος του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, να ζητήσει συγγνώμη από τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ζητήσαμε συγγνώμη από ένα ναό ολόκληρο που τον χρεοκοπήσαν, τον εξαφλιώσανε, τον πετάξαν στον Κεάδα. Αδιάψευτος μάρτυρας των στερών σχέσεων του Παύλου Πολάκη με το πρωθυπουργικό ζεύγος, οι φωτογραφίες από το χθεσινό δείπνο στο ενετικό λιμάνι στα Χανιά. Μάλιστα, η χωροταξία του τραπεζιού ανατροφοδοτεί σχόλια για το ποιος είναι ο εκλεκτός του Μεγάλου Μαξίμου στα Χανιά, καθώς ενώ αναπληρωτής υπουργός υγείας κάθεται δίπλα στην Πέτη Μπαζιάννα, ο υπουργός ενέργειας Γιώργος Σταθάκης δείχνει να κρατά αποστάσεις επιλέγοντας τη γωνία του τραπεζιού. Στο στόχαστρο του Κυριάκου Μητσοτάκη μπήκε όμως ο κύριος Πολάκης και για τα όσα δήλωνε ώρες μετά την ανίποτη τραγωδία στο Μάτι. Την άλλη μέρα όμως δήλωνε ο κύριος Πολάκης με θράσος ότι οι νεκροί μαύρισαν εντός εισαγωγικών την εικόνα της δίθεν κυβερνητικής προσπάθειας. Ο πολακισμός, για να το πούμε έτσι, κατά τον κύριο Τσίπρα, είναι, εκφράζει, εκπροσωπεί το σύνολο της κυβέρνησής του. Για κόντρα μέχρι σε σχάτων προετοιμάζονται τα κομματικά επιτελεία από μεθαύριο Δευτέρα στη Βουλή. Είμαι στην αντίπερα όχθη, ασκώ αντιπολίτευση. Δεν θα είμαι σε κανέναν ανασχηματισμό, δήλωνε στις 21 Ιανουαρίου στο Όπεν ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος σε λίγη ώρα ορκίζεται νέος υπουργός τουρισμού στη θέση της Έλενας Κουντουρά.
Η συμφωνία των Πρεσπών και η Προοδευτική Συμμαχία, ωστόσο, άλλαξαν τα δεδομένα. Η σημερινή υπουργοποίηση του κυρίου Θεοχαρόπουλου προκάλεσε μάλιστα τα σκοπτικά αλλά και τα περιπεκτικά σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μπορεί να σας δούμε υποψήφιο, ας πούμε, στις εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να σας δούμε και στον επόμενο σχηματισμό. Δεν θα μου απαντήσετε τώρα, το ξέρω, αλλά εγώ καταγράφω την απάντηση για να δείτε. Όχι, δεν θα είμαι, στο να σας πω. Δεν θα είναι σε κανέναν σχηματισμό. Αλλά δεν θα καθίσετε ασκώ, σπίτι σας, ναι. Ασκώ αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση. Είμαστε στην αντίπερα όχθη. Είναι ο νέος Υπουργός Τουρισμού Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Το ημερολόγιο δείχνει 21 Ιανουαρίου, όταν διαβεβαίωνε πως δεν θα είναι στον επόμενο ανασχηματισμό. Επιβεβαιώθηκε, παίρνοντας ωστόσο αργότερα το χαρτοφυλάκιο από την υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κουντουρά. Το νέο πρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς αλλάζει όταν η κυβέρνηση βάζει το δίλημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Το κίνημα αλλαγής λέει όχι. Εκείνος όμως, ναι. Όλοι εμείς δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση. Στηρίζουμε την επίλυση του Μακεδονικού. Καταγγέλει πως δέχθηκε πιέσεις και ανταλλάγματα για να καταψηφίσει και μετά την ψήφιση της συμφωνίας ταξιδεύει για την Βόρεια Μακεδονία. Το ημερολόγιο δείχνει 12 Μαρτίου. Είχε προηγηθεί η εκδήλωση στην Αθήνα με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές Δημοκράτες του Ούντο Μπούλμαν, όπου ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος έκατσε στο πάνελ των ομιλητών. Το ημερολόγιο δείχνει 4 Μαρτίου. Η υπουργοποίηση Θεοχαρόπουλου προκαλεί τα ειρωνικά σχόλια της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής. Σύσσωμη ελληνική κοινωνία και ο απόδημος ελληνισμός που αγωνιούσαν τους τελευταίους μήνες για την τύχη του Θανάση του Θεοχαρόπουλου σήμερα νιώθουν επιτέλους ανακουφισμένοι. Του προτείνουμε να υιοθετήσει ως νέο σλόγγαν στο Υπουργείο Τουρισμού που αναλαμβάνει το Live Your Myth in ΣΥΡΙΖΑ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. Ο τουρίστας βρήκε τον προορισμό του. Σε ρυθμούς εκλογών κινούνται οι πολιτικοί αρχηγοί, πραγματοποιώντας συνεντεύξεις αλλά και περιοδίες. Δημέτωπη επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε από τα Τρίκαλα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε πλήρη προεκλογική τροχιά έχουν μπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ενώ πολλοί πολιτικοί αρχηγοί έχουν ήδη ξεκινήσει περιοδίες. Η Φόβη Γεννηματά, για άλλη μια φορά σε τηλεοπτική συνέντευξή της, δήλωσε σίγουρη για την επιτυχία του κινήματος αλλαγής στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Μία ψήφος στη Νέα Δημοκρατία, μία ψήφος στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, είναι ψήφος στήριξης του κυρίου Βέμπερ, που είναι η ουσία του συντηρητισμού στην Ευρώπη και είναι η συνέχιση αυτής της πολιτικής. Από την άλλη μεριά, έχουμε τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Έτσι όπως πάει ο κύριος Τσίπρας, θα πανηγυρίσει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε θα αποφασίσει να τους κάνει τις εκλογές, θα πανηγυρίσει για την νίκη του κινήματος αλλαγής. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, εξαπολύοντας επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ταυτίζονται στο στόχο της ανάπτυξης μόνο των καπιταλιστικών κερδών των λίγων. Γι' αυτό στα σχέδιά τους, στις διακηρύξεις τους, δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή αναφορά ή δέσμευση να καταργηθούν τα μνημόνια. Περιοδία στη Θράκη πραγματοποιεί ο Πάνος Καμένος, ο οποίος σε ειδική εκδήλωση στην Ξάνθη παρουσίασε τους υποψήφιους ευρωβουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Και ψηφίζοντας τους ανεξάρτητους Έλληνες, λοιπόν, ο ελληνικός λαός σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίζει ευρωβουλευτές που δεν θα συμμορφωθούν και δεν θα γίνουν, όπως είναι το διαφημιστικό μας σποτ, ένας Θανάσης που θα κάνει κολοτούμπες, που θα τρώει από το χέρι της Γερμανίας και που θα εκτελεί διαταγές. Στην Καβάλα βρέθηκε ο Σταύρος Θοδωράκης, ο οποίος ξεκίνησε περιοδία σε ολόκληρη τη χώρα για να παρουσιάσει τις θέσεις του ποταμιού για το μέλλον της Ευρώπης. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της Ευρώπης δεν είναι μόνο η ακροδεξιά. Προφανώς είναι η ακροδεξιά. Είναι οι λαϊκίστικες δυνάμεις αριστερά και δεξιά και είναι ένα πνεύμα κινησίας. Ότι μπορούμε να πορευόμαστε με μισές κινήσεις. Τη δράση ενός ιδιόρυθμου διαρρήκτη, που στόχος του ήταν τα λαχεία και τα τυχερά παιχνίδια του Ξυστό, κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας καταστημάτων. Ο άγνωστος άντρας είχε γίνει πονοκέφαλος για τους καταστηματάρχες, καθώς γκρεμίζει με πέτρες τις τζαμαρίες για να εισβάλλει στα μαγαζιά τους. Το ρεπορτάζ είναι της Μίνας Καραμήτρου. Με
με κουκούλα στο κεφάλι και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του για να μην τον καταγράψουν οι κάμερες ασφαλείας, ο διαρρήκτης κουβαλάει μία πέτρα με τα χέρια του και την πετά με μανία στην τζαμαρία του καταστήματος. Αφήνει στο οδόστρωμα το σακίδιό του και συνεχίζει με την πέτρα να κάνει θρύψαλα τη γυάλινη κεντρική είσοδο του καταστήματος τυχερών παιχνιδιών. Αμέσως μετά μπαίνει ανενόχλητος στο εσωτερικό και κατευθύνεται στον πάγκο. Με γρήγορες κινήσεις αρπάζει τα λαχεία αλλά και όσα παιχνίδια του ξυστό βρίσκει και αφού τα βάλει στο σάκο του εξαφανίζεται χωρίς να κουμπίσει καθόλου το ταμείο. Ο ληστής που τον είδατε εν δράση πριν από λίγο έχει γίνει πονοκέφαλος για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών. Χτυπά σχεδόν σε όλη την Αθήνα και κυρίως σε Χολαργό, Κυψέλη και Αγία Παρασκευή. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι στόχος του θα ήταν όσα χρήματα θα υπήρχαν στα ταμεία, αυτός αρπάζει μόνο τα λαχεία τα οποία εξαργυρώνει με κάποιο τρόπο. Μέχρι σήμερα σε πάνω από 10 καταστήματα έχει εισβάλει ο άγνωστος άνδρας. Στα χέρια φορά πάντα γάντια για να αποφύγει να αφήσει αποτυπώματα, ενώ αφήνει πάντα πίσω του καταστροφές στο κατάστημα από την προσπάθειά του να γκρεμίσει την ιδρική είσοδο και να εισβάλλει στο εξωτερικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ληστής των λαχείων, όπως τον αποκαλούν, είναι ηλικίας περίπου 35 ετών και ήδη αναζητούν στοιχεία γι' αυτόν σε παλιούς φακέλους συλληφθέντων. Στο έλεος των κακοποιών όμως βρίσκονται οι κάτοικοι μιας ολόκληρης συνοικίας στη Σαλαμίνα. Όπως καταγγέλνουν στην κάμερα του Open, τα κρούσματα είναι απανωτά και κάποιοι μάλιστα προκειμένου να προστατευτούν αναγκάζονται να κοιμούνται με βάρδιες. Στον Άγιο Αθανάσιο στη Σαλαμίνα οι κάτοικοι ζουν μέσα στον φόβο. Με πολλά κρούσματα ληστείων μπαίνουν στα σπίτια, τα κλέβουνε. Σε αυτήν εδώ την οδό, μέσα σε 2 εβδομάδες έχουν σημειωθεί 3 περιστατικά. Το πιο πρόσφατο έγινε την Κυριακή του Πάσχα, όταν άγνωστοι μπήκαν μέσα σε ένα σπίτι, λίστεψαν ζευγάρι και κατά την έξοδό τους λίστεψαν και έναν φίλο του ζευγαριού, από τον οποίο μάλιστα άρπαξαν το αυτοκίνητό του και το χρησιμοποίησαν ως μέσο διαφυγής. Το αυτοκίνητο βρέθηκε αργότερα τρακαρισμένο σε άλλο σημείο της Σαλαμίνας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες χρησιμοποιούν οχήματα χωρίς πινακίδες. Δεν θέλανε να σπάσουν το τζάμι για να ανοίξουν την πόρτα και τους είπα, παιδιά, μη τα σπάτε, περάστε μέσα. Η ληστεία κράτησε 10 ολόκληρα λεπτά. Κατεβάσαν τα συρτάρια, την ντουλάπα, διάφορα πράγματα. Τους εξήγησα ότι είναι μια εξοχική κατοικία και δεν έχω πράγματα αξίας και τους έδωσα ό,τι είχα στο πορτοφόλι μου. Πάρα πολύ κλέψω. Πήρα την αστυνομία, ένα περιπολικό λέγω. Ο Στυλιανός Κωστόπουλος και η σύζυγός του Μαρία Γκοβάτσου έπεσαν θύματα πριν από 3 μήνες, όμως ακόμη ζουν μέσα στον φόβο. Εδώ άκουσα προχθές, πάλι πιο κάτω κλέψαν κι άλλο. Και πηδάσαν μια υγεία, τη δώσα και της πήρα 15 ευρώ. Κοιμάται ο σύζυγος νωρίς, κάτι στις 6-7 η ώρα το απόγευμα. Μία η ώρα σηκώνεται, ξαπλώνω μετά εγώ και πάμε μετά κάτι στις 5. Έρχεται ο σύζυγος, σηκώνομαι εγώ. Ανοίγουμε το σπίτι, κοιτάμε γύρω-γύρω. Η αστυνομία είναι ψηλό ανύπαρκτη. Δεν τις έχουμε δει ούτε μία φορά από εδώ. Εκείνο που ζητούν είναι όχι μόνο να συλληφθούν άμεσα οι δράστες, αλλά να αποκτήσουν περισσότερη αστυνόμευση, ούτως ώστε να μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Στο κτίριο της οδού Μπουμπουλίνα στα Εξάρχεια εισέβαλαν ξανά αντιεξουσιαστές, λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση της αστυνομίας για την εκένωσή του. Στο μεταξύ, επίθεση δέχτηκε ο ιδιοκτήτης ενός κτηρίου όταν επιχείρησε να μπει στο κτίριο συνεργείο καθαρισμού. Χτυπήματα στο κεφάλι και απειλές δέχτηκε ο ιδιοκτήτης πρώην κατηλημένου κτηρίου στην οδό Τζαβέλα στα Εξάρχεια. Το μόνο που ήθελε ήταν να καθαρίσει το χώρο του προκειμένου να επισκευάσει και να αξιοποιήσει την περιουσία του. Το κτίριο βρισκόταν υποκατάληψη μέχρι και τις 11 Απριλίου, όταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εκτέλεσαν την εισαγγελική παραγγελία για εκένωσή του. Από το πουθενά εμφανίζονται 2 αντιεξουσιαστές, οι οποίοι με έπιασαν από τα χέρια και τα πόδια, με χτυπούσαν, με έβριζαν και προσπάθησαν να μου πάρουν το κινητό τηλέφωνο. Μου είπαν αυτός είναι ο Ρουφιάνος που παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία. Με απειλήσανε να μην τολμήσω να ξαναπατήσω στα Εξάρχεια. Ευτυχώς ήταν μια πολίτης εκεί της περιοχής η οποία τους φώναξε αφήστε τον. Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθουμε από αυτό το πράγμα.
Νωρίτερα, ομάδα νεαρών είχε φροντίσει να μην φτάσει ποτέ στην οδό Τζαβέλα, το γερανοφόρο όχημα που θα μάζευε τα πράγματα, τα οποία είχαν αφήσει στο κτίριο τα άτομα που έμεναν στην κατάληψη πριν την εκένωσή της. Μόλις διαπίστωσαν ότι ήρθε ο γερανός για να φέρει το κάδο, τον απέκλεισαν στην πλατεία εξ αρχείων και του είπαν ότι από εδώ δεν περνάς. Τελικά εσείς κάνατε τη δουλειά που ήταν να κάνατε ή δεν τα καταφέρατε? Πάλι έμεινε μισή η δουλειά. Χθες, αντιεξουσιαστές ανακατέλαβαν το κτίριο της οδού Μπουμπουλίνας, το οποίο είχε εκενωθεί στις 18 Απριλίου από την αστυνομία, η οποία είχε προσαγάγει τότε 68 μετανάστες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Θα πρέπει τώρα οι ιδιοκτήτες των κτιρίων να προσπαθήσουν να θωρακίσουν τις περιουσίες τους, διότι δεν είναι δυνατόν η ελληνική αστυνομία να φυλάττει συνεχώς κτίρια τα οποία υπάρχει το ενδεχόμενο να ανακαταληφθούν. Η ομάδα αγνώστων που κατέλαβε ξανά το κτίριο της οδού Μπουμπουλίνας δεν βρήκε κανένα εμπόδιο. Και αυτό γιατί δεν είχε γίνει καμία ενέργεια από τον ιδιοκτήτη για να ασφαλιστεί ο χώρος. Απειλές κατά δικαστών, κυρίες και κύριοι, εξαπολύει ο Ρουβίκονας με αφορμή το αίτημα για την άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα, το οποίο Μίνα Καραμίτρου δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής δεκτό. Τη συμπαράστασή του στον αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη, Δημήτρη Κουφοντίνα, τα μέλη της αναρχικής ομάδας την είχαν δείξει από την πρώτη στιγμή, όταν τον περίμεναν έξω από τον Κορυδαλό την πρώτη φορά που πήρε άδεια, για να τον αγκαλιάσουν, να του συμπαρασταθούν και να τον οδηγήσουν και μέχρι το σπίτι του όταν πήρε άδεια. Τώρα λοιπόν το ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκονα, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο Γιώργος Καλατζίδης, αναφέρει χαρακτηριστικά εν όψη της απόφασης για το αν τελικά θα πάρει ο Δημήτρης Κουφοντίνας άδεια ή όχι, ότι οι τρεις συγκεκριμένοι δικαστές του Βόλου θα πάρουν μια απόφαση που θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή του Δημήτρη, τη ζωή τη δική μας και τη ζωή τη δική τους. Ελπίζω να μην κόψουν αυτό το κόκκινο νήμα, γιατί αν το κάνουν όλα θα κοκκινήσουν. Θέλω να σας πω ότι η ελληνική αστυνομία, αυτό δεν είναι βέβαια είδηση, μετά από τέτοιου είδους αναρτήσεις, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας εκεί που πρέπει. Και δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει έκπληξη σε κανέναν να υπάρξουν τις επόμενες ημέρες ακτιβίστικες ενέργειες από διάφορα μέλη και του Ρουβίκονα και άλλων αντιεξουσιαστικών οργανώσεων. Το έχουν κιόλας προαναγγείλει. Στο μεταξύ, είχαμε μείνα για δεύτερη φορά εισβολή μελών του Ρουβίκονα στο ίδιο δικηγορικό γραφείο που είχε γίνει εισβολή πριν από λίγο καιρό. Ναι, είχαν εισέβαλαν λοιπόν μέσα στο δικηγορικό γραφείο, έσπασαν, έριξαν μπογιές με πυροσβεστήρες, προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ένα άτομο όμως του Ρουβίκονα συνελήφθη. Πρόκειται για επίσης ηγετικό στέλεχος της αναρχικής ομάδας. Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος στο παρελθόν έχει 8 προσαγωγές, 5 συλλήψεις, ενώ είναι και έξω με περιοριστικούς όρους. Σήμερα λοιπόν οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση παραμένει η 8χρονη Αλεξία, η οποία νοσηλεύεται στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γονείς της δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν το κακό που έχει συμβεί στην οικογένειά τους από τον άσκοπο πυροβολισμό και εξακολουθούν να αισθάνονται οργισμένοι μετά την απόφαση της δικαιοσύνης να αφήσει ελεύθερο τον 55χρονο δράστη. Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα 24 ώρα για την 8χρονη Αλεξία, η οποία ήταν το θύμα μιας μπαλωθιάς που έπεσε από το γειτονικό χωριό στο δικό της. Η σφαίρα καρφώθηκε στο κεφαλάκι της άτυχης μικρής, η οποία δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Το μόνο που ζητεί ο 55χρονος δράστης είναι να γίνει καλά η 8χρονη Αλεξία. Στο τετατέτ που είχε με την ανακρίτρια, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε σύμφωνα με πληροφορίες. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να γίνει καλά η Αλεξία. Είμαι και ο ίδιος πατέρας τριών παιδιών και καταλαβαίνω τι περνάει αυτή η οικογένεια. Όταν μου είπαν από το αστυνομικό τμήμα Λιβαδιάς ότι η σφαίρα προερχόταν από το δικό μου όπλο, τους είπα δεν είναι δυνατόν, αυτό δεν μπορεί να συνέβη. Γνωρίζει ότι έχει φύγει μια σφαίρα από το δικό του όπλο και έχει πάει στο κεφαλάκι ενός 8χρονου κοριτσιού, είναι αν θέλετε το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο συναισθηματικά και το πιο δύσκολο ψυχολογικά και όχι η ποινική διαδικασία την οποία είχαμε εδώ πέρα. Η πρώτη απόπειρα για συνάντηση του δράστη με την οικογένεια της Αλεξίας έπεσε στο κενό. Στο μόνο που προσβλέπουν οι γονείς της είναι να γίνει γρήγορα καλά το παιδί. Οι γονείς της Αλεξίας δεν έχουν φύγει λεπτό από το πλευρό της. Βρίσκονται έξω από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και κρέμονται από τα χείλη των γιατρών μήπως ακούσουν ένα καλό νέο για το κοριτσάκι τους που δίνει την πιο σκληρή μάχη της ζωής της. Θέλω να έρθω σε επαφή με την οικογένεια και να τη συμπαρασταθώ μαζί με την οικογένειά μου. Ζητώ από τα βάθη της ψυχής μου συγγνώμη. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα γινόταν αυτό το κακό. Μετά την απολογία του χθες στον ανακριτή Στίβας για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ο 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Για έκτη μέρα νοσηλεύεται η μικρή Αλεξία. Πάμε να συνδεθούμε με το νοσοκομείο Παίδων. Εκεί μας περιμένει η Γεωργία Λαγού για να δούμε, Γεωργία, αν υπάρχει κάποιο νεότερο για την υγεία του παιδιού.
Στέλλα, είναι το έκτο μεταχειρητικό 24ωρο που η 8χρονη Αλεξία παραμένει διασωληνωμένη σε μηχανική υποστήριξη και βαθιά καταστολή. Σήμερα το μεσημέρι οι θεράποντες γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς για την πορεία της υγείας της. Μία ελπίδα χαράχτηκε στα μάτια τους και οι γονείς μας δήλωσαν, Στέλλα, μετά την ενημέρωση πως σήμερα ακούσαμε για πρώτη φορά από τα χείλη των γιατρών ότι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης και αυτό μας έδωσε περισσότερη δύναμη. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ελπίζουμε η Αλεξία μας να βγει νικήτρια και προσευχόμαστε στο Θεό. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Θα ήθελα να σας πω, Στέλλα, πως μας είπαν οι γονείς πως δέχονται τηλεφωνήματα από όλο τον κόσμο, από όλη την Ηφείλειο. Και όσον αφορά την στάση του 55χρονου που θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη και κάποια πιθανή συνάντηση, οι γονείς και ο πατέρας της 8χρονης Αλεξίας μας δήλωσε πως δεν δέχεται τη συγγνώμη του. Ας μην κρυβόταν, έκρυψε το όπλο, θα σκότωνε κι άλλο παιδάκι, ούτε να διανοηθεί να με πάρει τηλέφωνο. Στέλλα. Μάλιστα, υπάρχει οργή από την πλευρά της οικογένειας, είναι λογικό. Ευχαριστώ θερμά την Γεωργία Λαγού. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια τραγωδία στην Ημαθία. Ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε διάβαση με αμαξοστοιχεία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Συνδεόμαστε με την Αναστασία Αργυριάδου που έχει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες, βέβαια. Αναστασία. Η σύγκρουση, Στέλλα, ήταν τόσο σφοδρή που το αγροτικό όχημα παρασύρθηκε για 300 μέτρα από το τρένο, μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα και από τα συντρίμια του ανασύρθηκε νεκρός ο 54χρονος οδηγός και η 79χρονη πεθερά του που ήταν στην επιβάτηδα. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αφύλακτη διάβαση στην αγροτική περιοχή του Τριλόφου, εκεί όπου στο παρελθόν έχουν γίνει και άλλα τροχαία. Και οι κάτοικοι καταγγέλνουν λιγορία των αρχών, διότι υπάρχει υψηλή βλάστηση, δεν υπάρχει ορατότητα, έχουν ζητήσει να κοπούν τα χόρτα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Η αμαξοστοιχεία με 57 άτομα εκτελούν στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Φλόρινα. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθεί το όχημα, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν τις 6 το απόγευμα. Αναστασία Αργυριάδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο θρίλερ της Κύπρου. Με την χρήση ενός σύγχρονου σόναρ προχωρούν πλέον οι έρευνες στο νησί για τον εντοπισμό των σωρών τριών θυμάτων του 35χρονου serial killer που αγνοούνται. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δεσμεύτηκε πως θα υπάρξουν αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία της αστυνομίας. Με ένα υπερσύγχρονο σόναρ, το οποίο έφτασε στην Κύπρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζονται πλέον οι έρευνες στην Κόκκινη Λίμνη αλλά και στη Λίμνη Μεμή, όπου αναζητούνται οι σωροί μιας γυναίκας και δύο παιδιών που αγνοούνται από τα συνολικά 7 θύματα του κατά σωροήν 35χρονου δολοφόνου. And the results will be a detailed high resolution 3D model of the bottom. Any target that is interesting will be further investigated. Οι ομάδες έρευνας αναζητούν στην Κόκκινη Λίμνη δύο βαλίτσες, οι οποίες, σύμφωνα με όσα ομολόγησε ο 35χρονος στρατιωτικός, περιέχουν τις σωρούς μιας γυναίκας από τις Φιλιππίνες, αλλά και ένα μικρό κορίτσι από τη Βουλγαρία, που ο αδίστακτος δολοφόνος σκότωσε μαζί με τη μητέρα του. This lake, the Red Lake, as we call it, is a very risky environment for the divers. It is a toxic water. It's necessary to use specialized diving equipment. Η υπόθεση του 35χρονου serial killer προκάλεσε και την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και την απομάκρυνση του αρχηγού της αστυνομίας μετά τις καταγγελίες ότι η αστυνομία διαφόρησε για τις εξαφανίσεις των αλλοδαπών γυναικών. Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης δεσμεύτηκε πως θα γίνουν αλλαγές ουσίας στη λειτουργία της αστυνομίας και του κράτους. Χρειάζεται ψυχραιμία. Υπήρξε ένα κτηνώδες έγκλημα από έναν κατά συρροή δολοφόνο. Υπήρξαν οι επιπτώσεις, οι οποίες δεν ήταν ευχάριστες, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν θα μείνουμε να δρένεις. Η αστυνομία συνεχίζει να ανακρίνει τον 35χρονο, ενώ η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσπαθεί να εξακριβώσει εάν είχε επαφές μέσα από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και με άλλες αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενες. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, όμως εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας και στο σκέλος των παροχών και των 120 δόσεων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Σπανό, καθώς επίκυνται, Βασίλη, επίσημες ανακοινώσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Ακριβώς, Στέλλα, και αφορά σε ένα θέμα που έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο, είναι για τις 120 δόσεις, για τη ρύθμιση δηλαδή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες και δήμους. Όπως πληροφορηθήκαμε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως και την Δευτέρα θα κατατεθεί νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτή τη ρύθμιση. Μάλιστα, θα δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και την Έφη Αυτσιόγλου, τους δύο δηλαδή συναρμόδιους υπουργούς για αυτό το θέμα, που θα ενημερώνουν για όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα, Στέλλα, στα δημοσιονομικά, όπως ενημερωθήκαμε, θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις των υπουργών με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να καταλήξουν και εκεί στο πακέτο των φοροελαφρύνσεων που σκέφτονται να φέρουν σε ύψος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αύριο, λοιπόν, θα γνωστοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ θερμά τον Βασίλη Σπανό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε στη Μόσχα. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Θανάση Αυγερινό, καθώς έχουμε μία πρόταση έκπληξη από την πλευρά του Ρώσου Προέδρου, του κυρίου Βλαντιμίρ Πούτιν, προς τον κύριο Ερντογάν και αφορά, Θανάση, στα οπλικά συστήματα. Καλησπέρα από τη Μόσχα, που κλιμακώνει και αυτή τις δικές της κινήσεις στην προσπάθεια να κερδιθεί η τουρκική αγορά για τα εξοπλιστικά συστήματα της Ρωσίας και φυσικά για να αντιμετωπιστούν οι αμερικανικές πιέσεις. Ο στενός συνεργάτης λοιπόν του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σεργέη Τσέμεζοφ, επικεφαλής του κρατικού ομίλου Ροστέχ, που είναι ο όμιλος που παράγει και εξάγει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό, είπε επισήμως στην τουρκική πλευρά ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να εξετάσει πώληση στην Τουρκία των υπερσύγχρονων αεροσκαφών Σουχόι 57. Είναι το ρωσικό αεροσκάφος πέμπτης γενεάς που βρίσκεται υπό κατασκευή, υπό δυτική κωδικοποίηση, είναι γνωστό επίσης στα διεθνή μέσα και ως TAF-50. Επίσης, αυτό που είναι ακόμη πιο εκπληκτικό, η Μόσχα προτείνει επισήμως στην Τουρκία συμμετοχή στην παραγωγή των αντιεροπορικών συστημάτων S-500. Είναι η ακριβώς επόμενη γενιά αντιεροπορικών πυράβλων από αυτούς που είναι έτοιμοι σήμερα η Μόσχα, και γνωρίζουμε ότι τον Ιούλιο θα παραχωρήσει στην τουρκική πλευρά. Μάλιστα. Μένει να δούμε τώρα αν θα υπάρξουν στη συνέχεια και αντιδράσεις από τους υπολείπους. Θανάση Αυγερινέ, ευχαριστούμε πολύ. Η τριήμερη τελετή ορκωμοσίας του νέου βασιλιά της Ταϊλάνδης, ο οποίος διαδέχεται τον πατέρα του μετά από σχεδόν 2 χρόνια πένθους, ξεκίνησε. Στην Ιαπωνία, στην πρώτη δημόσια ομιλία του, ο νέος αυτοκράτορας της χώρας Ναρουχίτο απίφθινε κάλεσμα για παγκόσμια ειρήνη. Ο Μάχα Βατσιλαρογκόρνα είναι με κάθε επισημότητα ο νέος βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Η τριήμερη τελετή της ενθρόνησης του ξεκίνησε σήμερα, παρά το γεγονός πως έχουν περάσει 3 σχεδόν χρόνια από την ημέρα που ο θρόνος της χώρας έμεινε ορφανός. Ο νέος βασιλιάς της Ταϊλάνδης ακολούθησε ολόκληρο το εθιμοτυπικό, στο οποίο ο θνητός ηγέτης μετατρέπεται σε ντεβαράζα, δηλαδή ζώντα θεό, και φόρεσε το 7 κιλών ολόχρυσο στέμα της χώρας. Στα πόδια του νέου ηγέτη, όπως επιβάλλει το τελετουργικό, η νέα σύζυγός του, Βασίλισσα Σουσίντα, πρώην σωματοφυλακάς του, την οποία ο νέος βασιλιάς της χώρας παντρεύτηκε ευνηδιαστικά πριν από μερικές ημέρες. Η σημερινή στέψη αποτελεί ευκαιρία για τον Βασίλα Ρογκόρν να παρουσιαστεί ως εγγυητής της ενότητας της Ταϊλάνδης, η οποία έχει γνωρίσει 12 πραξικοπήματα από το 1932, εκ των οποίων 2 τον 21ο αιώνα. Την ίδια ώρα στην Ιαπωνία, ο 126ος αυτοκράτορας της χώρας έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο εμφανίστηκε ενωτικός μαζί με τη σύζυγό του αυτοκράτηρα Μασάκο μπροστά σε 65.000 κόσμου. Άλλα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας ήταν επίσης παρόντα. Ωστόσο, δεν ήταν εκεί ο προκάτοχός του και πατέρας του Ακιχίτο και η σύζυγός του Μιτσίκο, που αποφάσισαν να αποσυρθούν από τη δημόσια ζωή έπειτα από 30 χρόνια στην εξουσία. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς έχουμε αντίδραση από την Άγκυρα μετά τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Ευρώπης, διαστόματος Φεντερίκα Μογκερίνη. Πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, τη Μαρία Ζαχαράκη, για να δούμε, Μαρία, τι λέει η πλευρά της Άγκυρας.
στέλεχη δηλώσεις της ΕΠΑ του αρμοστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις, Φεντερίκα Μογκερίνη, ενόχλησαν την Άγκυρα σχετικά με τις γεωτρήσεις που σχεδιάζει η Τουρκία στα νυχτά της Κύπρου. Και έτσι πριν από λίγο είχαμε μια γραπτή ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία ανακοίνωση απορρίπτονται οι δηλώσεις όπως αναφέρεται Μογκερίνη, και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υπερασπίζεται το δικαίωμα της Άγκυρας για γεωτρήσεις και γύρω από την Κύπρο, με το επιχείρημα, Στέλλα, ότι η Τουρκία διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί παράλληλα τους διεθνείς παίκτες να σταματήσουν να υποστηρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, μια έμεση αιχμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την ενεργειακή εξίσωση και καλό θα ήταν να σταματήσουν να παρέχουν μια ανεφόρον υποστήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και μάλιστα συστήνει ότι όσοι δεν ακολουθούν αυτή τη λογική και αυτό το δρόμο στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε δεν έχουν καν το δικαίωμα να δίνουν συμβουλές στην Τουρκία. Μάλιστα, βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι προφανές, ένα μπραντεφέρ. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά την Μαρία Ζαχαράκη. Τις αναμνήσεις του από τη Σάντα στη Γεωργία μοιράστηκε με το Όπεν ο χειρουργός Γεώργιος Καϊσίδης, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό που έχτισαν οι πρόγονοί του όταν μετανάστευσαν από την επτάκομη Σάντα της Τραπεζούντας. Ο ίδιος μιλάει για τις δύσκολες στιγμές που έζησαν και εύχεται κανείς να μην ξαναζήσει πολέμους και γενοκτονίες. Εύχομαι τα παιδιά μας, η νεολαία μας, να μην ζήσουν τέτοιες εποχές που ζήσανε οι δικοί μας οι πρόγονοι και με αυτή την γενοκτονία. Ο χειρουργός Γεώργιος Καϊσίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σάντα. Συγκινημένος μιλάει για την καταγωγή του, για τους αγώνες των προγόνων του, τον ξεριζωμό που βίωσαν κυνηγημένοι από πολέμους και το πώς έστησαν από την αρχή το χωριό τους στην ορεινή Τσάλκα. Το χωριό Σάντα ιδρύθηκε στην περιοχή της Γεωργίας το 1830 με 1845, δηλαδή 10 με 15 χρόνια, εκείνα τα χρόνια ιδρύθηκε το χωριό η Σάντα μας. Μετανάστευσαν από την περιοχή της Τραπεζούντας στην ενορία της Επτάκομης Σάντας για να σώσουν τη θρησκεία τους και να γλιτώσουν από τον πόλεμο των Τούρκων με τη Ρωσία, αλλά οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Εκείνα τα χρόνια που ήρθαν οι πρόγονοί μας ασχολιόταν μόνο με το αγροτικά. Το πρώτο στόχο βάζανε ότι πρέπει να δώσουν μόρφωση στα παιδιά τους. Η περιοχή κατήχε τα πρωτεία σε μορφωμένους ανθρώπους που έφτασαν ψηλά στη ζωή τους. Είχαμε πάρα πολλούς μαθηματικούς, είχαμε ακαδημαϊκό, τον κύριο Κεσίδη της Ακαδημίας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μετά της Ρωσίας, και ήταν και επίτιμος ακαδημαϊκός και εδώ της Ακαδημίας. Ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις του Γεώργιου Καϊσίδη έχει και η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη. Είχαμε και τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος και αυτός έτσι με την οικογένεια, παρόλα που η οικογένειά του ήταν μεγάλη, γονείς, και αυτή πιο περισσότερο έμφαση έδινε στις σπουδές πάνω, ασχολιόταν με τα παιδιά η μητέρα του, η Κλεονίκη. Ναι, και αυτή πάλι από τα παιδιά, 8 παιδιά που είχαν, και αυτοί όλοι τα 7 πήραν στα πανεπιστήμια, ναι, σπουδάσανε, γι' αυτό και στο μέλλον είχαν και τέτοιο καλό πρόοδο. Οι πόντοι από τη Σάντα πλήρωσαν και οι ίδιοι βαρύ το τίμημα των πολέμων και ο κύριος Καϊσίδης ζητά να μην επαναληφθούν τέτοιες στιγμές. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το στόχο για να μην φέρνουν κακό πάνω στον πλανήτη. Για να είμαστε απομακρυσμένοι από τους πολέμους, για να μην έχουμε το ρατσισμό, για να μην έχουμε το εθνικισμό, το νατσισμό, γιατί όλα αυτά και οι γονείς μας που ζήσανε εκείνα τα χρόνια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το χωριό μας πολέμησαν σε αυτό το πόλεμο πολλοί, χάθηκαν ζωές πολλές. Έχουμε και μέσα στο χωριό το άγαλμα που κάναμε, που πήγανε στο πόλεμο και δεν γύρισαν πίσω. Όπως λέει, η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει για να μην ξαναζήσουμε γενοκτονίες και πολέμους που μόνο δεινά φέρνουν στους λαούς. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο του Open ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γρηγόρη Ατρίδη και ο καιρός. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.